Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελίνα. Τι φάση σε πετυχαίνουμε αυτή την περίοδο επαγγελματικά? Πολύ δημιουργική. Ξεκίνησα, κυκλοφόρησα ένα καινούριο σίγκλ. Πες μου τον τίτλο. Καρκίνα σε μισό. Πώς έγινε και τον επέλεξες? Εγώ έχω μάθει από το ξεκίνημά μου να συμβαδίζω με τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη παγίδα που πέφτουμε οι καλλιτέχνες μιας πορείας, μιας πολυετούς πορείας, είναι ότι μας βαραίνει το ρεπερτόριο και αυτά που έχουμε κάνει στη ζωή μας και μοιραία δεν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα καινούργια. Κάποιες λέξεις, κουβέντες, φράσεις. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι θυμωμένος, είναι αγανακτισμένος. Θέλει να ακούει βρίσιμο ακόμα και στα λόγια αγάπης. Και τα λόγια αγάπης εκφράζονται πλέον ακόμα και με ύβρις. Πώς θες να σου το πω? Eurovision 2018. Θέλω λιγάκι να μου σχολιάσεις το αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Ήταν άδικο, αλλά δυστυχώς μοιραίο. Ξέρεις, αυτός ο διαγωνισμός τις τραγουδάρες δεν τις αντέχει συνήθως. Είναι ελάχιστες τραγουδάρες που αντέχουν. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο τραγούδι που πήγε, που εκπροσώπησε την Ελλάδα για να τρεζεί. Η διαφορετικότητα δηλαδή είναι ότι το τραγούδι αυτό δεν είναι ένα τραγούδι bubblegum hit, ας πούμε, που θα το τραγουδάς καθημερινά και θα διασκεδάζεις με αυτό. Η Eurovision πλέον θέλει και τέτοια τραγούδια. Και εμείς με τέτοιο κερδίσαμε. Η εμφάνιση και το τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα. Πώς σου φαίνεται? Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη συμμετοχή και μη σου πω ότι μπορεί και να διακριθεί η Κύπρος και να πάρει την πρώτη θέση. Είναι πολύ ωραία παρουσία. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ εμπορικό, πολύ ό,τι πρέπει για την Eurovision και είναι και άλλα τα βαντάζ του. Από το ότι η Ελένη κατάγεται από την Αλβανία, έτσι, γιατί γι' αυτό είναι πολιτική. Μονίμως θυμάμαι, ας πούμε, οι Αλβανοί να μας δίνουν 12 και εμείς να τους δίνουμε 4 ή 5. Αυτό είναι μια κακή τακτική. Τι πιστεύεις ότι δεν πάει καλά για την Ελλάδα από την συμμετοχή της Καλομήρας και μετά? Το πήραμε πολύ πάνω μας. Τι εννοείς το πήραμε πάνω μας? Το πήραμε πάνω μας, γλυκιά μου. Ότι δεν έχουμε την Eurovision και την κερδίζουμε εύκολα. Με στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιά. Το τραγούδι του Μαυροβουνίου, το άκουσες? Ναι, το άκουσα. Μοιάζει πολύ. Αλλά εντάξει, συμπτώσεις συμβαίνουν. Βέβαια δεν είναι... Εντάξει, το παλιό μου παρτέρ είναι ένα εξακουστό τραγούδι και έχει τραγουδηθεί πολύ στα Βαλκάνια γενικότερα. Στη Βουλγαρία επίσης είναι πάρα πολύ γνωστό, οπότε μπορεί να υπάρχει... Δεν ξέρω αν έχει γίνει σκόπιμα, δεν νομίζω. Μπορεί να είναι τυχαίο. Από εκεί και πέρα δεν το έχω γράψει εγώ το τραγούδι, ο Λάκης Παπαδόπουλος έχει γράψει τη μουσική. Εκείνος θα επιληθεί, θα δει τι γίνεται. Το παλιό μου παντό το χαρίζω σε σένα. Έχεις δεχθεί ποτέ σεξουαλική παρενόχληση μέσω social media? Ναι. Σου έχει συμβεί? Δηλαδή να σου στέλνουν π.χ. λέω ένα παράδειγμα, θαυμάστριες φωτογραφίες περίεργες? Δεν είναι παρενόχληση αυτό. Παρενόχληση είναι. Δεν ξέρω. Άλλοι άντρες θα λέγανε, ω, πού ξέρω αυτό. Λοιπόν, ναι, έχει τύχει αυτό. Πώς το αντιμετωπίζεις? Έτσι κι αλλιώς μπορείς να μην απαντήσεις. Καλά. Έτσι, μπορείς να γνωρίσεις το μήνυμα. Συνήθως αυτό κάνω. Κάποιος αγαπάει. Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αυτή την περίοδο στα προσωπικά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είσαι σε σχέση? Ναι, είμαι μια κοπέλα και μια χαρά. Κατάθλιψη έχεις περάσει ποτέ? Ναι. Και πώς το αντιμετώπισες? Ζήτησα τη βοήθεια γιατρού. Και ήμουνα πάρα πολύ συνεπής σε ό,τι μου ζήτησε να κάνω. Αφορούσε κάτι το οποίο είχε να κάνει με τα επαγγελματικά? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Αφορούσε την προσωπική μου ζωή. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
Χρήστο, με την κοπέλα που είσαι, συνέχισε το όπως το πας. Σου κάνει πολύ καλό. Ωραίος, έχω δει πιο ήρεμο, πιο cool, χαμογελαστό. Είχε μια θετική ενέργεια, ρε παιδί μου. Έχει μια θετική ενέργεια. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν βγάζεις και τέτοιο τραγούδι, το περιμένεις πως θα σχολιαστεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι, OK, βγάζω ένα τραγούδι το οποίο. Ναι, αλλά ο Δάντης δεν ξεκινάει τώρα, ούτε περιμένει όχι τώρα βέβαια να καθιερωθεί. Αυτό που αν το έβγαζε ένα καινούργιο καλλιτέχνη, θα λέγαμε το κάνει για να ακουστεί. Ξέρεις, αλλά είναι στα όμως, τέτοια του τώρα, δεν θα το νοιάζει. Θα σου κάνω τον αντίλογο σε αυτό. Θα σου πω ότι ακριβώς επειδή είναι χρόνια στην κουρμπέτη και επειδή έχει ήδη ένα fanbase πάρα πολύ μεγάλο και έχει δώσει υπέροχα τραγούδια στον κόσμο, μερικούς θα τους ξενήσει να ακούσουν κάτι τέτοιο. Εγώ θα τους ξενήσει κάτι. Λες, αν είναι. Μα ναι, ό,τι και να βγάζει, δεν θα είχαμε αντιδράσει. Ναι, αλλά όχι δεν βάζει, είχαμε αντιδράσει. Όχι, δεν είχαμε αντιδράσει. Στο εξωτερικό, ολόκληροι καλλιτέχνες έχουν κάνει μεγάλη καριέρα πατώντας σε τέτοια κομμάτια. Από τον Έμινε, μιλάμε πιο πολύ στη ραπ σκηνή. Αλλά ακόμα και η Μαντόνα έχει βγάλει τραγούδια που μα μέσα λέει κακές λέξεις και λέει ότι παρένω τα advisory. Κατάλαβε, σου λέει, έχουν χτίσει καρδιά. Συγγνώμη, το 2018. Ναι. Τι μήνα έχουμε? Έχουμε Μάιο. Η ημερομηνία. Νομίζω 12. Ναι, μα κάνει εντύπωση αυτή η λέξη. Σα κάνει εντύπωση από το Δάντη, ναι. Δεν παίρνει από το Δάντη. Ίσα ίσα ο Δάντη νερό. Και επειδή ο Δάντη δεν είναι παλιακό, συμβαδίζει με την νεολαία. Που η νεολαία έχει πάρει στο κρανίο και δεν έχουν δουλειά γιατί με τα αγκομενικά δεν πάνε καλά κτλ. Και έβγαλε τραγούδι για να γίνει και το καλοκαίρι να γίνει hot. Δεν έχει ανάγκη να βγάλει ο Δάντης ένα τέτοιο τραγούδι. Μα δεν έχουμε δει τίποτα τέτοιο όλα από ανάγκη. Είναι και κάποια πράγματα που τα κάνει σαν να είναι ένα κομμάτι που ξέρουμε σίγουρα ότι όταν το ακούσει κάποιο θα γίνει hot. Το χορεύαμε χτες στο γραφείο. Το χορεύαμε, ρε παιδιά. Αλλά γιατί να το περάσαμε ωραία. Δεν υπάρχει γιατί στη ζωή. Ο καλλιτέχνη κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Συμφωνώ. Θα σου πω λοιπόν μια αντίδραση που είχαμε από τη Σάνι Μπαλτζή που του έχει δώσει του στίχου για το τραγούδι που ακούμε τώρα. Το παλιό μου παλτό, βέβαια. Εγώ μίλησα με τον Δάντη πριν από λίγο, θα σας πω. Να σου πω πρώτα τι είπε η Σάνι Μπαλτζή, τι έγραψε μάλλον στο Facebook. Αγαπημένο μου Χρήστο, δεν τίθεται θέμα συντηρητισμού. Ίσα-ίσα το βρίσκω κλισέ και ανέπνευστο. Δεν είναι η σκληρότητα της λέξης κα, που ίσως θα ήταν ιδανική κατά από ειδικές συνθήκες. Έπνευση το λένε. Η εικόνα του κλιπ θλιβερή. Μουσικά ασχολίαστο. Δεν θέλω να σε πληγώσω γιατί σε αγαπώ. Θέλω να επιστρέψεις, να φορέσεις έστω ένα παλιό παλτό στην αντιαισθητική γύμνια. Δεν το αξίζεις αυτό. Ούτε και ο κόσμος που σε αγάπησε. Μη μέτρησες τα views σε παρακαλώ, επειδή καλή, θα είναι μόνο καλά από περιέργεια. Θα σε περιμένω μαζί με τις τελευταίες ρομαντικές κα. Όλες. Κανονικά όλες. Αυτό είναι για τον Τσίπρα, όχι για τον Δάντη. Έχουμε και άλλο χτύπημα. Μα είναι δυνατό. Έχουμε και άλλο χτύπημα. Παιδιά, πάμε καλά. Για ένα τραγούδι τώρα όλο αυτό το παραλήρημα. Μας έχει συνηθίσει σε επίσης, ποιοτικά κομμάτια. Αν είσαι με κάποιον φίλο, φίλη και τον αγαπάς, τον παίρνει τηλέφωνο. Δεν κάθεσαι να κάνει αυτά στο. Δεν σύγκρινε το παλιό παλτό με αυτό, μην τρελαθούμε τώρα. Κάνουμε σύγκριση, κοριτσάκι μου τώρα. Είναι ένα κομμάτι δικό του, σα. Μας έχει συνηθίσει σε κάτι άλλο. Εσύ, και βγάζει ένα τραγούδι. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν και εσύ, τώρα κάνει αυτό και του χρόνου μπορεί να είσαι στην ενημέρωση. Δεν μπορεί. Και τι έγινε. Δεν μπορεί να μεταπηδήσει από την ψυχαγωγία στην ενημέρωση. Το αντίθετο μπορεί να γίνει. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι σοβαρή ενημέρωση. Παιδιά, κοριτσάκι μου, να ξέρει. Πάντω υπήρχε και άλλη δράση. Εγώ πάντω πιστεύω ότι αν πραγματικά εγώ προσωπικά σαν κάτι με ενοχλεί και κάτι τον αγαπάω τόσο όσο τον αγαπάει που λέει, θα του λέγανε Χρήστο ένα τηλέφωνο κτλ. Αλλά αυτό δημόσια δεν μ' άρεσε που έκανε Σάνι Μπαλτζή. Η Σοφία Ιβόσου είναι φίλη του Χρήστου. Δεν ξέρω. Γιατί βγήκε. Φαντάζομαι γνωρίζονται. Βγήκε αργά το βράδυ χθες στο Facebook γύρω στις. Άρα το ακούσανε όλοι. Άρα ακριβώς κάτι σημαίνει αυτό. Και λοιπόν, έκανε την εξής ανάρτηση. Πόσο θλίβομαι όταν βλέπω καλλιτέχνες που αγαπώ και σπουδαίες φωνές σαν αυτή του Χρήστου να καταντάνε έτσι. Ντροπή πια δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Όχι, όχι, ντροπή. Ντροπή, ρε Σοφία, για τον Χρήστο τον Δάντη. Είναι αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Πολύ σκληρή. Η Σοφία Ιβόσου ήταν. Μα η Σοφία έχει και χιούμορ. Μου κάνει εντύπωση ότι τόση πια, α πούμε, για το. Εγώ μίλησα με τον Χρήστο, τον πήρα τηλέφωνο τώρα. Μπορεί και να τον ξύπνησα, χριστάρα, δεν πειράζει. Μου λέει τι έγινε και τα λοιπά. Του λέω έχουμε τσέντευξη σε λίγο. Του λέω να σου διαβάσω κάτι που είχε γίνει. Δεν είχε ιδέα ο άνθρωπο. Χαμογέλασε, δεν ηρωνεύτηκε. Μου λέει Σάσα μου, εγώ προχωράω. Δεν με πειράζει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ήταν cool, ενοχλήθηκε, συναχωρήθηκε, πώς τον άκουσες? Καλέ, όχι, όχι, όχι. Ήτανε και γενέστατος. Σου λέω αυτή η κοπέλα που είναι μαζί. Το παίρνουμε πολύ σοβαρά όμως, παιδιά. Ναι, παιδιά. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι να το ακούσεις στο κλαμπ. Δεν θα γίνει τώρα το καλοκαίρι χαμός θα κάνεις. Χαμός θα γίνει, δεν το παίρνουμε τόσο σοβαρά. Αυτό ακυρώνει την καριέρα του Δάντη. Όχι ρε παιδιά. Άρα μήπως όμως ήταν και αυτός ο σκοπός, απλά να γίνει χαμός. Έλα ρε εσύ τώρα. Αυτό είναι ο σκοπός. Ποιος είναι ο σκοπός. Εμείς γιατί κάνουμε εκπομπή, γιατί μας βλέπουν να μας βλέπουν. Όχι, για να μας βλέπουν. Αλλά δεν πας να πιάσεις μια λέξη να τη χώσεις μέσα σε ένα τραγούδι απλά και μόνο για να γίνει χαμός. Δεν είναι κακή η λέξη. Δεν είναι κακή η λέξη. Γιατί δεν τις λέμε τις λέξεις, δηλαδή δεν τις ακούμε να τρομάζουμε. Γιατί να προσποιούμαστε όλοι ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Όχι, όλοι στην καθημερινότητα χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις. Δεν κρύβεται κανένας πίσω από το δάχτυλό. Την παίξαμε εμείς τη λέξη αυτή τώρα εδώ. Άρα, άμα θες να την ακούσεις, πας εκεί. Άρα, έχεις την επιλογή ή να το ακούσει ή να το ακούσει. Θα την ακούσει στο ραδιόφωνο όμως. Άμα θέλεις, αλλάζεις frame. Εγώ άλλαξε frame. Εγώ λέω απορία. Ποια είναι αυτή που μισεί. Να πούμε λίγο. Πώς λέγεται ο στιχουργός.
Νίκος Αρής, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Για τη φάση που το ήθελε ο Χρήστος Δάντης και έτσι λίγο να για την τάβλα του, ήταν μια χαρά. Για δεν τραγουδάνε όλοι ποιήση. Δηλαδή ηρεμήστε. Τραγούδι είναι για το κάτω. Όχι, εγώ, γενικά μιλάω. Απλά δηλαδή, οι αντιδράσει. Είναι λίγο ακραίε οι αντιδράσει. Εμένα, πούμε, πιο πολύ θα με ενοχλήσει αυτό που έγινε με το τραγούδι του Μαυροβουνίου που βλέπω ξαφνικά ένα ίδιο τραγούδι copy-paste. Αντιγράφη, παρά ναι. Να βγει ένα τραγούδι από και να έχει μια λέξη. Copy-paste, σου πω εγώ. Ρε, είναι πάρα πολύ όμω. Δηλαδή το ακού και λε, είναι ίδιο. Βέβαια, νομικά να πούμε για τον κόσμο που το ξέρει ότι ο νόμο προβλέπει μέχρι κάποια μέτρα ενό τραγουδιού μπορούν να είναι ίδια με κάποιο άλλο. Δεν θεωρείται αντιγραφή. Για να κινηθεί νομικά εδώ όμως ήταν σαν αντιγραφή, μου φάνηκε. Εδώ ήταν τόσο ίδιο όμως. Μήπως δηλαδή... είναι και σύμπτωση όμως. Δηλαδή ήξερε ο τραγουδιστής του Μαυροβουνίου το ότι υπάρχει το αντίστοιχο τραγουδί στην Ελλάδα που το λέει ο Δάντης. Γκουγκλάρης. Θέλω να πούμε πώς είναι και θέλω σύμπτωση. Θέλω να λίγο να φύγουμε από λίγο φάλιρο.